Nils Holgersson flyktet Nils Holgersson flyktet Fuck! Τι κάνετε, παιδάκια? Πάρτε μια δισκέτα για Άμστρατ. Αυτές θα είναι οι δισκέτες του Άμστρατ. Οι τριάρες, λίγο μικρότερες σε χωρητικότητα και σε μέγεθος από τις τριαμισάρες. Που έχει Amiga, OST, τα PC και διάφορα άλλοι υπολογιστές. Ο Άμστρατ, λοιπόν, έχει τρία graphics mode και ένα κρυφό. Είναι το mode 0 το 160x200 pixels με 16 χρώματα, το mode 1 320x200 pixels με 4 χρώματα και το mode 2 το 640x200 pixels, το οποίο έχει και με 2 χρώματα, συγγνώμη, το οποίο έχει 80 στήλες και μπορούμε να τρέξουμε CPM, το πρόγονο του DOS. Αυτό ήταν και ο λόγος που τον είχαν και προποτζίδικα βίντεο κλάδ της εποχής. Μπορείς να τρέξεις δηλαδή και επαγγελματικές εφαρμογές. Σήμερα θα τρέξουμε ένα παιχνίδι το οποίο μπουτάρει μεν σε mode 0 για να δούμε την στατική εικόνα του, αλλά το όλο παιχνίδι πέσει σε mode 1. Ένα ευχάριστο, μικρό και σχετικά εύκολο παιχνίδι αν ξέρεις τι κάνεις, το Mata Hari, από τη γνωστή σπιούνα της εποχής, το οποίο έχει γίνει port και στον Atari ST. Με καλύτερα χρώματα μεν, αλλά πολύ κακό προγραμματισμό στον ST, διότι κάποια στιγμή έχει dual playfield και όταν περνάει από πάνω του κάποιο βουναλάκι εδώ από την κομμενίτσα μας πέφτει στα δύο καρέ. Δεν φταίει ο ST, φταίνει οι προγραμματιστές, γιατί έχουμε δει και θαύματα στον ST όπως το Tarkan 2. Οι κινήσεις της ματαχάρι μας είναι αυτή η άχρηστη κίνηση και το πιστολάκι μας. Έχει και άλλες 2-3 κινήσεις, τις οποίες πάει ο ένας. Θα τις δούμε μόνο εάν μας χτυπήσουν. Και θα μπούμε στο αναρωτήριο. Δεν έχει ζωή στο παιχνίδι. Αν σε χτυπήσουν, πας πάντα στο αναρωτήριο. Εάν νικείς τον καράφλα, τον μπλακό στο ξύλο, βγαίνεις. Εάν χάσεις, game over. Λοιπόν, είναι Arcade, RPG, Adventure, όχι RPG, συγγνώμη. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Γιατί έχει κόλπα και γρίφους, ας πούμε, που πρέπει να λύσεις. Παράδειγμα που όταν είσαι πιτσιρικάς και δεν έχεις το manual και δεν ξέρω καν αν τα αναφέρεις στο manual, πρέπει να μάθεις τους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Όπως τώρα, ότι με το Enter έπρεπε να πάρω το δυναμίτι, που πάω, λάθος, για να το χρησιμοποιήσω παρακάτω. Επίσης εδώ βλέπετε ότι έχει κλειδαριές. Αυτές οι κλειδαριές θέλουν ένα κωδικό. Το κωδικό θα τον πάρεις από εδώ. Α, εδώ μπαίνει ο δυναμίτης. Φεύγουμε. Μη σκάσει τη μάπα. Και εδώ, αφού θα έρθει το ελεβατόριο, θα πάμε στην κόμενα. Αν την πυροβολήσουμε, πεθαίνει. Λογικό. Εάν πάμε κοντά της όμως θα ακούσουμε αυτό. Τα ακούτε? Αν πυροβολήσω τώρα δεν θα πεθάνει και θα μου ξεράσει τον κωδικό. Κάθε φορά ο κωδικός είναι διαφορετικός. Πάμε πάλι κάτω να ανοίξουμε την ηλεκτρονική πόρτα. Για βρίσκεται από εκεί. Δυναμίτες έχουμε άλλον έναν εδώ. Ναι, έχουμε άλλον έναν εδώ. Οπότε θα τον πάρουμε κιόλας γιατί φεύγω. Με το return. Το return είναι το Enter. Βέβαια, Amstrad έχει δύο, έχει και Return και Enter, όπως και η Amiga. Να το...
Και εδώ ο προγραμματισμός δεν μπορώ να πω ότι είναι φοβερός, αν και έχει πολύ ωραία γραφικά για 4 χρώματα. Έλα, τελείωνε. 3, 3, 1. Παφ! Τι έγινε. Αν δείτε αυτά τα λέιζερ που βγαίνουν, έχουν κάποιες διακυμάνσεις στην ταχύτητα. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Λοιπόν, φεύγουμε πάλι πίσω. Ξανά τον κώδικα. Έλα. Παίρνουμε άλλη μια δυναμίτα. Ξανά τον κώδικα. Δεν ξέρω, υπήρχαν πολλά παιχνίδια τότε τα οποία δεν ήξερα τι να κάνω. Όπως, να, το δυναμίτι, αν τον βάλουμε εδώ, δεν γίνεται τίποτα στη μούρη του. Πρέπει να τον βάλουμε εκεί που αρχίζει και μιλάει. Μιλάει, ναι. Κάπου εδώ. Τότε που λέτε υπήρχαν κάποια παιχνίδια που δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Και περισσότερα από αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω ακόμα και σήμερα στον Άμστραντ. Ένα ήταν το πολύ όμορφο Teramex, το Netherworld, το Jack the Nipper. Και διάβασα και μία συζήτηση στο I'm Retro για ένα θέμα το οποίο έχει αναφερθεί και αλλού. Το έχω ακούσει και στον Κώστα τον Amiga 500 που το λέει και στον Πάνο, ότι πλέον εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι από εσάς, τα αντανακλαστικά μας πέφτουν. Και ότι δεν μπορούμε πια να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Εγώ ρε παιδιά δεν το πιστεύω αυτό. Τερματίζω παιχνίδια πολύ πιο εύκολα τώρα από ότι τότε. Να μου πεις παρηγοριά στον άρρωστο. Πάρτα. Δεν ξέρω. Πάντως πάλι ακόμα πιστεύω ότι... Όπα, από πίσω. Άντε πάλι από πίσω. Κι άλλο. Πούστη. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα χρόνια. Και όσο προπονείσαι και παίζεις, μελέτες δείχνουν ότι έχεις πολύ καλύτερα αντανακλαστικά και ότι βελτιώνεται και η όρασή σου. Τώρα κάτι βλακίες που ακούς, όπως ακούγαμε εμείς παλιά με αυτές τις οθόνες, όπως εδώ το Άμστραντ που στραβώνεσαι, ότι χαλάνε τα μάτια, μην είσαι κοντά στην τηλεόραση, μη φοράς κράνος γιατί δεν θα έχεις μαλλιά μετά, αυτά είναι μαλακίες, παιδιά. Τα πάντα είναι γενετικά. Για να δούμε τώρα που πάμε. Α, ο Μπεκρής. Αυτός θα μας δώσει το δεύτερο κωδικό. Γάλλοι πρέπει να είναι αυτοί. Το ξανάπα. Δεν πειράζει. Ωραία αισθητική έχουν τα παιχνίδια τους. Και πρωτοπόροι Γάλλοι. Και ψυχεδελικοί οι Γάλλοι στα παιχνίδια. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πού πάμε τώρα, δεν θυμάμαι καν. Θα πάω από εδώ. Κοντέ. 8, έλα, έλα. 8, 6, 4. Πάρτα κι εσύ. Λοιπόν, έχει δύο δυναμίτες εδώ. Ωραία. Το παιχνίδι είναι του στυλ Σαμποτέρ. Ένα και δύο.
Οι παλαιότεροι ίσως τα θυμόσαστε, ήταν αυθεντικά παιχνίδια στον Spectrum, τα οποία και έγιναν port και στον Amstrad. Εξαιρετικά παιχνίδια, έτσι ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί για να την κοπανείς στο τέλος. Το Σαμποτέρ το οποίο μάλιστα είχε και γυναίκα heroin που λένε και οι ξένοι, ηρωίνη δηλαδή, το 6-4. Έλα ρε, πάρ' το. Αυτό τώρα δίνει διάρκεια ζωής στο παιχνίδι, περισσότερα λεπτά θα έλεγα, gameplay, με το να σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Πάρα αυτό, φέρε εκείνο, φέρε το άλλο. Λοιπόν, 8, 6, 4. Θα πάω κάτω να πάρω το δυναμίτα. Το μπούστι δεν τον περίμενα με τίποτα. Τώρα θα δείτε και τον καράφλα. Η τεχνική είναι αυτή. Μετά από πολύ ξύλο που έχω φάει, εντάξει δεν είναι πάντα επιτυχής, κρατάς κάτω το μοχλό και πατημένο το fire. Και συνήθως το χτυπάς. Αν έρθεις παραπάνω από μία φορές εδώ, αυτός αισθάνομαι ότι δυσκολεύει, ότι θέλει περισσότερα hit points. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τώρα μας έβγαλε πάλι στην αρχή, πρέπει να ξαναπάμε πάνω, αλλά είναι κοντά. Αυτό θυμίζει λίγο Elevator Action. Έχετε παίξει Elevator Action? Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Ο μαλάκας. Πάρ' το μωρέ. Λοιπόν, εδώ έχει άλλον ένα δυναμίτη. Ναι. Ωραία. Πάμε πάνω. How are you? Παφ! Όχι ρε τον πίνε, έριξε πρώτος. Γεια σου. Το παφ είναι το δικό μου hit. Το πλινγκ είναι το δικό του. Και εμείς μπορούμε να ρίξουμε γλωτσιές. Που μου έχει ρίξει αρκετές, Τις γυναίκες δεν τις βαράνονται με ένα λουλούδι. Ψόφα. Κάτσε να σου κάνω την bugging, αν δεν μπορώ να γυρίσω. Λοιπόν, θέλουμε τον TNT για το χρηματοκιβώτιουμ, το οποίο βρίσκεται δύο στάσεις πιο πάνω, μία γιο. Έχει λέιζερ εδώ σίγουρα. Να το... Τσάτσο λέιζερ. Λοιπόν, αυτό τον καραγκιόζ το σκοτώσαμε πάνω. Εδώ είμαστε, ναι. Ναι. Και οι δυναμίτες είναι μετρημένοι. Αν χάσεις ένα, καλύτερα να κάνεις quit. Ας πάρουμε τη δισκέτα, ή νομίζω ότι είναι δισκέτα. Όφελη. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Ένας. Μαλάκα. Ρίγκο. Πίσω να κάνω λέιζερ εδώ.
Ρε πούστη, δεν πήρα το δυναμίτι. Από γεράματα. Δεν πειράζει. Εδώ είναι κοντά. Ωραία, πάει και αυτή τη σκετούλα. Δεν έχει πολύ ακόμα. Πρέπει να πάρουμε αυτό εδώ. Λογικά είναι λουλούδι. Αλλά θυμίζει τουλίπα παγωτό, δεν ξέρω. Ένεση. Ερωτικό βοήθημα. Κάτι τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε από εδώ. Ω, θέλουμε δυναμίτη. Κρίμα που δεν έγινε πόρτ. Α, ο μαλάκας. Λοιπόν, αυτός δεν μας δίνει τον κορυφό. Τον τρίτο. Βλέπετε. Οπότε θα τον εκτελέσω. Είμαστε τώρα χωρίς τον κωδικό για αυτήν εδώ την πόρτα. Πώς θα την ανοίξουμε. Θα σας πω πώς θα την ανοίξουμε. Όπως την άνοιγα και τότε που δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρεις κωδικούς έτσι. Με τις χακευτικές μου ικανότητες. Πού είναι ο δυναμίτης ο άλλος τώρα, θέλουμε άλλον ένα. Δεν γίνεται, πρέπει να πάρω την καπότα. Πω, το ξέχασα τελείως. Να, ο τελευταίος. Τελευταίος δυναμίτης. Καλά, κυνήγα. Πάμε τώρα να δούμε εδώ κάτω τον Μάνεξ. Σούρχομαι, πούστη. Σούρχομαι. Έλα ρε καραγκιόζο. Τελευταία φορά που έρχομαι εδώ. Πα! Θα τον σκίσω τον κουσμπούνι. Θα τον σκίσω και θα του κλέψω τη συλλογή με τα ρετρό του. Ψόφισες. Ούτε στα ηλεκτρονικά υπήρχε. Τώρα πού ήμουν, θυμάμαι. Στο δεύτερο εδώ ήμουν. Όχι, πιο πάνω πρέπει να είμαι. Ναι. Πάει πιο πάνω, πήγαμε με τα σκαλιά. Πάει. Όχι, πιο κάτω είναι εδώ. Ναι. Φύγε από εδώ, ρε. Άλλος ένας δυναμίτης. Μύτης. Α! Να και αυτό που λέγαμε. Ας το πούμε λουλούδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τέλος του. Είναι λίγο περίεργο. Όχι.
Οπότε πάμε στην τελική ευθεία. Πιο πάνω δεν πάει. Κωδικός. Και τώρα, hacking skills. Απλά πατάμε τον Αμέρι. Και κάποια στιγμή, η κερατά θα ανοίξει. Είδατε, τι hacker που είμαι. Οπα. Το λέει και ένας φίλος μου ότι είμαι hacker. Variable frame rate. Δεν μπορώ και να γυρίσω γρήγορα. Γύρισα. Ρίξε. Πάρτα. Λοιπόν, από εδώ. Το δυναμίτι εδώ. Και απολαύστε τέλος τα σχόλια δικά σας. Ξετσίποτη! Έκανε τόσο δρόμο και κόπο για να πάει στο μορφωνιό της. Έτσι απλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Σας αφήνω να πάτε και εσείς στο μορφωνιό σας τώρα. Και ραντεβού στο επόμενο. Φιλάκια.